Σίλας Breaking News με το Σίλα Σεραφή στο πρώτο πρόγραμμα. Εγώ νομίζω πως αυτές οι εκπομπές στην Τουρκία που μιλούν για τα νησιά μας είναι ψυχαγωγικές. Πα! Γιατί όταν λέει ο Τούρκος πολιτικός αναλυτής να ρίξουμε μια σφαλιάρα, να κάνουμε απόβαση κανένα δυο νησιά εδώ πέρα για να δει η Ελλάδα ότι δεν είμαστε επιθετική χώρα. Νομίζω ότι είναι επιθυρωσιακό νούμερο. Έλατε. Δηλαδή να σε βιάσω κανένα δύο φορές, να σου δείξω ότι δεν σε θέλω. Αυτό λέει. Σου στέλνω μήνυμα ότι δεν είμαι επιθετικός όταν μπουκάρωσε κανένα δυο νησιά. Δηλαδή, άμα ήθελα να σου δείξω ότι είμαι επιθετικός, θα είχα καταλάβει την Εύβοια, τη Θράκη και την Κρήτη, ας πούμε. Πάει και τέλειωσε. Δηλαδή, σίγουρα δεν παίρνουμε αποσπάσματα από κομικές τουρκικές εκπομπές. Αυτό ακριβώς, τίποτα άλλο. Μας χαρακτήρισαν, λέει, νέα πολιτεία των ΗΠΑ, της Αμερικής. Μπα. Ωραία. Και εσύ τι σκέφτεσαι, να τα βάλεις με την Αμερική, δηλαδή τώρα κατευθείαν. Μας και λογική, είμαστε και πλεονέκτες. Το κύριο πρόβλημά μας στην Ελλάδα δεν είναι αυτή. Είναι πώς θα αποκτήσουμε κι εμείς πρόσκληση για το Μαυρίκιο Μαυρικίου, το γάμο. Τι πράγμα. Ορίστε, έχουν ζητήσει από όλες τις εκπομπές. Αχ, έναν τέτοιον άντρα θέλω κι εγώ. Τώρα με δουλεύεις, δε. Σε δουλεύω εγώ. Και πρώτη φορά μου φέρνουν το προσκλητήριο. Το προσκλητήριο μου έπεσα από τα χέρια. Ένα χειροκρότημα λοιπόν για το προσκλητήριο. Το Μαυρίκιο και Μαυρικίου. Α, όχι. Και την Λαέρια, παρακαλώ. Ζήτησαν όλες οι εκπομπές αυτό το προσκλητήριο, να ξέρεις. Και το έχω εγώ. Είναι πανάκριβο το plexiglass. Ορίστε. Αντρέα μου, σου άρεσε. Εξαιρετικό. Αλλά δεν θα μπορέσω να πάω στο γάμο γιατί δεν αντέχω τέτοιες συγκινήσεις. Έχω υποκείμενα νοσήματα. Μάλιστα. Το plexiglass σου σκέφτηκε. Η Λάιρα. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, όντως. Πού το φτιάξατε? Εδώ το φτιάξαμε και πήγανε με κοντέινερ στην Κύπρο τα προσκλητήρια. Με κοντέινερ. Ήταν 300 κιλά, παιδιά, τα προσκλητήρια. Πόσο έχει το ένα? Άστο τώρα, μην το συζητήσουμε αυτό. Άχω και δεν ελιάζει. Άχου και δεν ενιάζει. Παιδιά, έχω ρωτήσει. Το καθένα κάνει 200 ευρώ. Μην με τρελάνεις τώρα. Δεν τρέπεσε λιγάκι, μωρέ. Μα έχουν 3.000 καλεσμένους, λέει. Άμα κάνει 200 ευρώ η πρόσκληση. 1.500 και 200 χιλιάρικα. Επί 3.600, 600 χιλιάρικα κοστίσαν μόνοι προσκλήσεις. Είστε με τα καλά σας. Ποιος είναι ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, δηλαδή ο Τράγκας? Να λέμε και του στραβού το δίκαιο, σωστό είναι αυτό. Παρεμπιπτόντως, ωραία συνέντευξη έδωσε ο Στρόιτερ στον Στρόιτερ. Βέβαια, είχε καλέσει και τον Μπάρι του Γκιουρτσίδη, αυτό που διαδέχτηκε τον Τράγκα, αλλά τα καλύτερα τα είπε κυρίως ο ίδιος ο Στρόιτερ, ρωτώντας. Καταλαβαίνετε και φαντάζομαι συμφωνούμε ότι τα νούμερα δεν βγαίνουν. Μάλιστα. Ούτε τα μέσα ενημέρωσης έχουν τέτοια αξία όταν πολλούνται και τα συγκεκριμένα μέσα περισσότερο. Μάλιστα. Δεν βλέπετε γύρω σας μια τεράστια περιουσία. Σας άκουσα να λέτε κιόλας ότι η έδρα του κόμματος ήταν σε μια βίλα στην Εκάλυψη. Μάλιστα. Πιέσεις σε επιχειρηματίες για εκβιασμούς, για μια πολύ μεγάλη περιουσία που δημιουργήθηκε με ένα σκοτεινό τρόπο. Μάλιστα. Δεν θεωρείτε κι εσείς ότι αυτό το κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε από τον ίδιο πάνω κάτω τον ίδιο στόχο δεν είχε? Μάλιστα. Τι μάλιστα, μωρέ. Τι θέλετε τώρα? Ήταν το Σίλας Breaking News με το Σίλα Σεραφή από το πρώτο πρόγραμμα.